Είναι ξένοι μεταξύ τους, ενώ νομίζουν ότι είναι κολλητοί. Αυτό νομίζω ότι έχω καταλάβει. Είναι τέλειοι πάντως σε ό,τι κάνουν, ακόμα μάλλον και στον τρόπο που παρεξηγούνται. Δεν ξέρω αν έχω πιάσει κάτι από όλο αυτό που σας συμβαίνει. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρίσκουμε. Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Άλκης Κούρκουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Εμείς ευχαριστούμε γιατί σήμερα ξεκινάμε στους κινηματογράφους και είμαστε στο πλαίσιο της επικοινωνίας της ταινίας. Οπότε της επικοινωνίας της ταινίας, της μεταξύ σας επικοινωνίας στην ταινία. Στην ταινία είμαστε φίλοι από παιδιά, ναι. Κυρίως τα αγόρια. Και έτσι έχει φτιαχτεί αυτή η παρέα, όπου με τις γυναίκες μας πια έχουμε γίνει μια ολόκληρη παρέα. Και αποφασίζουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με αφορμή τον χωρισμό ενός φίλου, ο οποίος δεν εμφανίζεται σε αυτή την παρέα, ναι. Αλλά επειδή η γυναίκα του τον έπιασε με ένα μήνυμα με κάποια μικρή, μας λέει η γυναίκα μου, την οποία υποδίεται τη Μαρία Ναυπλιώτου, λέει εσείς είστε εντάξει, δηλαδή. Είστε καθαροί. Ότι δεν έχει κανείς άλλος μυστικά. Δεν έχει μυστικά. Ο φίλος μας αυτός. Έλατε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Και λέμε όλοι μπίτι σιγά. Και πηγαίνετε εσείς. Και παίζουμε αυτό το παιχνίδι και εκεί καταλαβαίνουμε όχι μονάχα απέναντι στις γυναίκες μας, αλλά και μεταξύ μας, τα αγόρια, ενώ είμαστε από παιδιά μαζί, υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίζουμε ένας για τον άλλον. Τι έργο είναι αυτό, ποιος είχε αυτή τη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Αυτή η ιδέα είναι... δυστυχώς δεν είναι δικιά μου. Θα ήθελα πάρα πολύ. Φθόνησα πάρα πολύ όταν είδα το σενάριο. Είναι από την ιταλική ταινία του Περφέτη Κονοσούτη. Ναι. Το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία στην Ιταλία από το Φλεβάρι του 2016. Έκανε μια τεράστια εισπράξη. Η Οντεόν με τον Κώστα τον Λαμπρόπουλο αγοράσανε τα δικαιώματα. Το πήραμε, πήρα εγώ το σενάριο, το έφερα στα ελληνικά και μου είπαν φτιάξαμε μια παρέα και έφτιαξα αυτή την ονειρεμένη παρέα. Όπου αποδείχτηκε και στη διαδικασία αλλά και στο αποτέλεσμα. Γιατί το feedback που έχουμε από τις 3-4 πρεμιέρες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι πανομοιότυπο. Παντού ο κόσμος αντιδράει με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι ταυτιζόμαστε όλοι με αυτό. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν ξέρω εσείς πώς το βιώσατε ερμηνεύοντας τους ρόλους αλλά και βλέποντας τις αντιδράσεις του κοινού. Ταυτιζόμαστε γιατί όλοι κρυφά μέσα μας θα θέλαμε πολύ να ψάξουμε και να σκαλίσουμε την προσωπική ζωή των ανθρώπων που αγαπάμε. Αλλά νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να τα αγγίζεις ποτέ. Γιατί ακόμα και αν βρεις το παραμικρότερο, είναι σίγουρο ότι δεν θα σου αρέσει. Αντέχεις. Δεν ξέρεις πόσο την αντέχεις. Είναι σίγουρο. Εγώ λέω ότι πριν τις προβολές πρέπει να γράφουμε από πάνω, μην το επιχειρήσετε ποτέ στο σπίτι. Εγώ πάλι δεν θα ήθελα να ψάξω τις ζωές των ανθρώπων που αγαπάω πραγματικά. Εδώ δεν θέλω να ψάξω τη δική μου. Ναι, πόσο μάλλον. Ποιος ξέρει τι θα βρω. Ποιος ξέρει τι θα βρω στο κινητό μου. Πόσο μάλλον των ανθρώπων που αγαπώ. Όχι, σέβομαι το προσωπικό τους, αυτό που θέλουν να είναι γι' αυτό. Όπως θέλω και εγώ να έχω το δικό μου το προσωπικό φυλαγμένο εκεί που είναι. Γιατί μπορεί να ανοίξει εκεί μετά το κουτί της Πανδώρας και να γίνει χαμός. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Άλκης, ότι το ερώτημα γενικά όταν κάποιος αρχίζει και ψάχνει, που πρέπει να θέσει τον εαυτό του να πει γιατί το κάνω αυτό. Ναι, και να ξέρει επίσης ότι δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή, αν ανοίξεις μια τέτοια ιστορία. Όταν ψάχνεις, ψάχνεις για να βρεις. Άρα, δηλαδή, για να βρεις, σαν να θέλεις. Θα ψάξει και ο άλλος για να βρει. Και επίσης, το πιο σημαντικό είναι νομίζω ότι τι εισπράττεις σε μια σχέση. Τι είναι αυτό που παίρνεις πραγματικά. Και όχι κάποιο μήνυμα ή κάτι που νομίζεις ότι είναι κρυφό ή είναι όντως κρυφό. Αλλά πέρα από το παιχνίδι αυτό και πόσο μπορεί κάποιος να αντέξει να το παίξει. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την ταινία και για το πώς περάσαμε στην ταινία κάνοντας την. Είσαι σίγουρη να το πεις αυτό. Γιατί θα είναι ειλικρινής. Ναι, τότε θα μιλήσουμε και εμείς τότε. Ωραία, για να παίξουμε ένα παιχνίδι. Να δίνω πάσα στον Άλκη Κούρκουλο, λοιπόν. Ότι εκτός ότι περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ, γιατί είμαστε όλοι γνωστοί και φίλοι. Α, Μαρία, σε βλέπω. Ζήσαμε τρομερά νυχτέρια γιατί όλη η ταινία ήταν βράδυ 5 το πρωί, 5 το απόγευμα με 6 το πρωί, το οποίο ήταν εξουθενωτικό. Γιατί Μαρία, όμως, ειδικά για μένα ήταν εξουθενωτικό γιατί είμαι πρωινός τύπος. Αλλά θέλω να πω για το Θοδωρή, ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα πολύ έτοιμος για αυτή την ταινία και βγήκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήταν πάρα πολύ ακριβής και πάρα πολύ γλυκός και κατόρθωνε να πάρει από μας αυτό ακριβώς που απαιτούσε ο ρόλος μέσα από τους συγκεκριμένους ανθρώπους που τον παίζαμε, που τους παίζαμε. Και ήθελα αυτό να πω, πόσο ακριβή ήταν και πόσο έτοιμος για αυτή την ταινία. Αυτή η ταινία δεν θα έβγαινε σε αυτό το χρονικό διάστημα
σε καμία περίπτωση αν ο Θοδωρής δεν ήταν τόσο έτοιμος. Ναι, όχι. Άμα υπήρχε κάποιος καλύτερος, θα βγαίνει πιο καλά και πιο νωρίς. Αφόρητος. Ειλικρινής. Αυτά τις έκανα, αυτά τις έκανα στο σύριαλ, στην ταινία συνέχεια, αυτά τις έλεγα. Το αστείο είναι ότι τα κορίτσια πραγματικά ταλαιπωρήθηκαν με το ξενύχτη. Να πούμε και ποιοι άλλοι παίζουν. Ναι. Είναι η Σμαράγδα Ικαρίδη, ναι. Η Ευαγγελία Σιριοπούλου είναι, ναι, τα κορίτσια. Μαζί, ωραία, με τη Μαρία την Αυπλιώτου κλείνει παρέα των κοριτσιών. Ναι. Στα αγόρια είμαστε εγώ, ο Άλκης, ναι, ο Γιάννος Περλέγκας και ο Μάκης Παπαδημητρίου. Πρέπει να πούμε ότι, αγαπημένη, ήταν λίγο εκρηκτικό. Το έκανα άνοιγμα, αλλά είναι και ωραίοι τύποι. Εκρηκτικό το μείγμα της παρέας από τις 2 μέχρι τις 5 το πρωί. Γινόταν δηλαδή σαν να ξυπνούσαμε εμείς τότε, σαν να ήταν τότε η ώρα μας. Ναι. Οπότε υποφέρανε λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Μας έπιανε μεγάλη βλακία. Γενικά, η δική σας εμπειρία στο πώς περάσατε, γιατί το άνοιξες. Το θέμα δεν τοποθετήθηκες καν. Το διπλωματικά έφυγες. Όχι, εξαιρετικά. Εξαιρετικά, πραγματικά ήταν σχεδόν σαν να μην κάναμε γυρίσματα. Εκτός από το νυχτέρι δηλαδή, που ήταν εξουθενωτικό, ναι, και η ζέστη. Ναι, ήταν πραγματικά σαν να ήμασταν μια παρέα σε ένα σπίτι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και ήμασταν και πολύ αγαπημένοι, αυτό να πω. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Ναι, ήταν υπέροχα. Εγώ έμαθα ότι γελάει, Τι θα πει, Θεέ μου. Δεν θα πω για σένα, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έμαθα πώς μπορεί να γίνει μια δουλειά. Παρόλο ότι είμαι αρκετά χρόνια στον χώρο και όπως εδώ όλοι μας, και οι τρεις μας, ναι, έμαθα ότι μπορεί να γίνει μια δουλειά πολύ φιλικά, ζεστά, με πολύ γέλιο, πολύ πλάκα και με τρομερό επαγγελματισμό. Και αυτό μου το έμαθε ο Θοδωρής. Γιατί λέω δεν θα γίνει, σήμερα δεν βγαίνει το γύρισμα, δηλαδή έτσι όπως πάει. Ναι, γιατί είναι αυτό το μαγικό σημείο που πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία. Ναι. Αλλά είναι τόσο μαγικό να συμβαίνουν όλα μαζί. Ναι. Εγώ, επειδή τώρα μου το λένε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίως θέλω να πω ότι όταν σε μια ομάδα υπάρχει πραγματική, ουσιαστική αυτοεκτίμηση και εκτίμηση των άλλων, δηλαδή ο ένας να σέβεται πραγματικά τον άλλον, όχι να παριστάνει ότι το σέβεται, ο κάθε ένας το μέγεθος του άλλου στη δουλειά, όταν το αναγνωρίζεις, όλα θα κυλήσουν. Δηλαδή, άρα όλα πάλι είναι στο cast. Αν κάνει σωστό cast, η δουλειά από μόνη της θα βρει τον δρόμο. Δεν υπήρχε ούτε ένας ηθοποιός που τον άλλον να μην τον θαυμάζει, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα. Αν ξέρεις αν υπάρχει κάτι και κάποιον τον υποτιμάσει, σου τη σπάει και τα λοιπά, αυτό ακόμα και επαγγελματικά να το κρύβει. Θες να τον βγάλει από τη μέση, δηλαδή με αυτό το σώμα. Και δημιουργείται ένα άσχημο κλίμα. Αν φτιάξεις μια παρέα που ένας γουστάρει τον άλλον, όλα θα κυλήσουν ομαλά. Μπράβο σας. Μπράβο σας και μας κάνατε έτσι και αισιόδοξους. Λοιπόν, θα δούμε όλη την ταινία. Δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τους φίλους μας. Όχι, με τίποτα. Κάποια στιγμή έχουμε παίξει τέτοια ρυψοκίνδυνα παιχνίδια με τους φίλους μας. Υπάρχουν κάτι τέτοια, έτσι πες την αλήθεια. Να φοβάμαι τους πιτσιρικάδες, γιατί αυτή η ταινία αφορά πάρα πολύ και τους πιτσιρικάδες. Αλλά εκεί τους πιτσιρικάδες φοβάμαι ότι θα αρχίσουν τις βλακίες. Τους λέω από τώρα να μην κάνουν τις βλακίες. Ωραίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς. Να πάει πολύ καλά η ταινία.